Βρισκόμαστε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου επισκεπτόμαστε το τμήμα αθλητικής δραστηριότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και το τμήμα ποδοσφαίρου του Συλλόγου. Μαζί μου έχω τον κύριο Γιάννη Τζανανδρέα, υπεύθυνο του Τμήματος Αθλητικής Δραστηριότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας του Μήλωνα. Κύριε Τζανανδρέα, καλημέρα. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του τμήματος αυτού. Σε ό,τι αφορά στα τμήματα υποδομής του Μήλωνα, θέλοντας να δώσουμε ένα μεγαλύτερο βάθος, σκεφτήκαμε ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας από 3 μέχρι 6 ετών έχουν ανάγκη από κάποιες δραστηριότητες με σκοπό να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις κινητικές τους δεξιότητες και τη συναρμογή τους. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα και φτιάξαμε αυτό το χώρο και απασχολούμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Τι προσφέρει στα παιδιά η ενασχόλησή τους σε αυτόν τον χώρο, τι θα λέγατε σε ένα γονιό που θέλει να φέρει το παιδί του εδώ? Αυτό ακριβώς που σας είπα, δηλαδή είναι η ευαίσθητη ηλικία για τα παιδιά να μπορέσουν να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Δηλαδή να μάθουν να περπατούν και να τρέχουν σωστά, την ισορροπία τους, να κάνουν άλματα, πηδήματα, να κάνουν ρήψεις με διάφορες μπάλες, το κλώτσιμα της μπάλας και φυσικά και τη συναρμογή τους. Και το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά τα κάνουμε μέσα από το παιχνίδι, που είναι για μένα ο σημαντικότερος τρόπος έκφρασης για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα παιδιά πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τις δραστηριότητες? Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα γιατί παίζουν. Αν δώσεις τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν, αυτό είναι το καλύτερό τους. Φυσικά όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα δεν τα συνειδητοποιούν τα παιδιά και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι και η επιτυχία του προγράμματος, ότι πετυχαίνουμε το στόχο μας δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν, όπως σας είπα, παίζοντας. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, κάποιες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να προσέξει ένας προπονητής σαν και εσάς των παιδιών τέτοιας μικρής ηλικίας? Όσο αφορά την κατάρτιση του προγράμματος, το πρόβλημα είναι ότι εμείς χωρίζουμε τα παιδάκια σε 3 γκρουπ. Μέχρι 4 χρονών, από 4 μέχρι 5 και 5 μέχρι μεγαλύτερα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά 4 ετών δεν έχουν όλα την ίδια βιολογική ανάπτυξη. Άρα δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς όλα τα παιδιά το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν το κάθε παιδάκι να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ναι, μεν θα κάνουμε και τα ομαδικά μας προγράμματα, τα ομαδικά μας παιχνίδια, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μπάμπη Σακαλίδη, καθηγητή φυσικής αγωγής και υπεύθυνο της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Γυμναστικού Συλλόγου Μήλωνα. Κύριε Σακαλίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Θα μας πείτε λίγα λόγια για το τμήμα αυτό?
στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Μίλωνα. Ανέλαβα πέρσι για πρώτη φορά ως υπεύθυνος και από τότε έχουμε δει θεαματικά αποτελέσματα. Παρατηρούμε αύξηση των παιδιών, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου και κλιμακώνεται σιγά σιγά και στις μέρες μας σήμερα 18 Οκτωβρίου. Αυτό που θέλω να πω στους τηλεθεατές και σε εσάς είναι ότι στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του Μίλωνα υπάρχουν παιδιά από όλες τις ηλικίες. Παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί το 2008 και 2009, το 2005 και 2006, το 2007, το 2004, το 2003, το 2002, το 2001. Αυτή τη στιγμή στόχο έχουμε να δημιουργήσουμε και τμήμα φηβικό, δηλαδή τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 1998, 99 και το 2000. Οι προπονήσεις σε τι ρυθμό γίνονται, σε τι βάση? Τα παιδιά έχουν χωριστεί σε δύο στάδια, σε δύο κλίμακες θα έλεγα. Αυτά τα οποία έχουν έρθει από προηγούμενες χρονιές και αυτά που έχουν έρθει σήμερα. Τα καινούργια παιδιά μπαίνουν σε διαφορετικό τμήμα, ένα τμήμα υποδοχής θα έλεγα, ένα τμήμα ένταξης, τα οποία σιγά σιγά με όμορφο, με γλυκό τρόπο, με παιδαγωγικό τρόπο μειούνται στο άθλημα του ποδοσφαίρου μέσα από μια διαδικασία παιγνιώδη θα έλεγα και διδασκαλική με τις αρχές και τις συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία και σιγά σιγά μπαίνουν στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Εκτός από τις προπονήσεις, τα παιδιά συμμετέχουν σε φιλικούς αγώνες, σε κάποια τουρνουά? Ο Μίλωνας πέρσι για πρώτη χρονιά διοργάνωσε τουρνουά δικό του Μίλωνα, το οποίο περιλάμβανε ομάδες από τη γύρω περιοχή, αλλά και σχολεία. Πέρσι το τουρνουά ξεκίνησε το Μάιο και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Φέτος ευελπιστούμε ήδη από το μήνα Οκτώβριο να ξεκινήσει για όλη την περίοδο της χρονιάς. Πρέπει να πω ότι ο Σύλλογος παραχωρεί τις εγκαταστάσεις του για το τουρνουά αυτό, χωρίς να ζητάει από τα παιδιά ή από τους συλλόγους ή από τα σχολεία οποιαδήποτε αμοιβή. Πώς είναι για σας να προπονείτε παιδιά, ειδικά των μικρότερων ηλικιών? Επειδή η δουλειά μου είναι να είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής και είμαι ήδη δάσκαλος σε σχολείο, για μένα είναι ο κόσμος μου. Είναι ό,τι καλύτερο να ασχολείσαι με μικρά παιδιά και ακόμη δύο φορές ακόμη καλύτερο είναι να τα μοιείς σιγά σιγά στη μεγάλη αγάπη στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Τι αντιλαμβάνεστε, τι πιάνετε από την ατμόσφαιρα για τη σχέση των παιδιών με το ποδόσφαιρο? Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση, ενώ την προηγούμενη 20ετία θα έλεγα υπήρχε μια τάση έτσι και μια φυγή των παιδιών προς το άθλημα του μπάσκετ. Στις μέρες μας βλέπουμε μια τάση προς το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι τυχαίο, ίσως είναι και το Μουντιάλ που επηρέασε τα παιδιά και συγκεκριμένα για τις δικές μας ακαδημίες. Ίσως είναι και επειδή φαίνεται προς τα έξω, προς την κοινωνία, ότι πραγματικά γίνεται μια οργανωμένη δουλειά. Είμαστε κοντά στα παιδιά, είμαστε σκυμμένοι πάνω στα παιδιά, έχουμε αγάπη για τα παιδιά και αυτό βγαίνει προς τα έξω με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και περισσότερο παιδιά που έρχονται στις ακαδημίες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλες τις προσπάθειές σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μίλωνα, Ανδρέας Λεκάκης.